Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πόδι μας, γυμνό και με υπόδειμα. Αυτό που δένει προς τα κάτω και προφυλάσσει το πόδι μας όταν περπατάμε, όταν τρέχουμε από την πρόσκρουσή μας με το έδαφος και το τραυματισμό μας από τις πέτρες, τα χορτάρια, τα ξύλα που τυχόν θα πατήσουμε πηγαίνοντας προς τον προορισμό μας. Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας ήταν ανυπόδητοι. Θεοί, άνθρωποι, συνηθισμένοι σαν και εμάς. Και οι δρομείς και αυτοί που αγωνίστηκαν στους μεγάλους αρχαίους ελληνικούς αγώνες, τους Ολυμπιακούς, τα Πίθια τους Δελφούς, τα Νέμεα στην Πελοπόννησο και τα Ίσθυμια επίσης στην Κόρινθο της Πελοποννήσου ήταν με γυμνά τα πόδια τους. Οι θεοί του Ολύμπου εμφανίζονται πάντα γυμνοί εκτός από έναν, τον θεό Ερμή που φοράει τα χρυσά σανδάλια που του έκανε δώρο ο Ήφαιστος, τα οποία τον κάνουν υψηπετή, δηλαδή τον βοηθούν να πετάξει ψηλά. Οι βασιλείς, οι ήρωες των αρχαίων Ελλήνων είναι επίσης γυμνόποδες. Ενώ οι Ολυμπιονίκες τρέχουν, πηδούν, ρίχνουν τη σφαίρα και τον δίσκο με γυμνά τα πόδια τους. Το πρώτο σανδάλι που αναφέρεται σαν δώρο εξουσίας σε κάποιον αρχαίο ελληνικό ήρωα είναι το σανδάλι που έκανε δώρο το ζευγάρι με τα σανδάλια που άφησε ο Αιγαίας κάτω από μία πέτρα για να πάρει ο Θησέας, αν γεννιόταν αρσενικό παιδί από αυτόν και την Έθρα, ο σύμβολο εξουσίας και αναγνώρισης από τον πατέρα του όταν θα πήγαινε στην Αθήνα για να πάρει τον θρόνο της Αττικής, τον θρόνο των Ιώνα. Από τον βίο του Θησέα στον Πλούταρχο, ο Αιγαίας για τον γιο του λέει στην Έθρα: «Απέλειπε ξύφος και πέδιλα, κρύψας υπό πέτραν μεγάλην, εντός έχουσαν κοιλότητα, συμμέτρος εμπεριλαμβανούσαν τα κείμενα». Ο Αιγαίας έκρυψε κατά την αναχώρησή του από την Τριζίνα ένα ξύφος και ένα ζευγάρι πέδιλα κάτω από μία μεγάλη πέτρα, μέσα σε κύλωμα από το οποίο θα μπορούσε να πάρει ακριβώς αυτά τα αντικείμενα. «Φράσας δε προς μόνην εκείνην και διακελευσάμενος αν Υιός εξ αυτού γέννηται και λαβών ανδρός ηλικίαν δυνατός ή την πέτρα αναστής και υφελήν τα καταληφθέντα πέμπειν προς αυτόν ταύτα μηδενός ειδότος, αλλά ως ένεστη μάλιστα λανθάνοντα πάντας». Και τα εμπιστεύτηκε μόνο σε αυτή, δηλαδή την Έθρα, με τη σύσταση αν γεννήσει από εκείνον γιο και αυτός φτάσει στην ανδρική ηλικία και κατορθώσει να μετακινήσει την πέτρα και πάρει τα κρυμμένα, να τον στείλει προς αυτόν μαζί με το ξύφος και τα πέδιλα χωρίς να το μάθει κανείς. Αντιθέτως, όσο το δυνατόν κρυφά από όλους. Ισχυρός γάρ εδεδίκη τους παλαντίδας, επιβουλεύοντας και δια την απαιδείαν καταφρονούντας. Και αυτό γιατί φοβόταν πολύ τους παλαντίδες, τους γιους του αδελφού του του Πάλαντα, οι οποίοι τον επιβουλεύονταν και τον περιφρονούσαν επειδή δεν αποκτούσε παιδιά.
ήσαν δε πεντίκοντα παιδες εκπάλαντος γεγονότες απίοι. Και τα παιδιά του πάλαντα ήταν 50. Αφού λοιπόν ο Αιγαίας άφησε αυτήν την παραγγελία στην Έθρα, αναχώρησε από την Τριζίνα. Και ο Πλούταρχος μας λέει ότι Θησέας ονομάστηκε ο γιος του Αιγαία και της Έθρας από την θέση, δηλαδή το μέρος όπου είχε κρύψει ο πατέρας του ο Αιγαίας τα σανδάλια και το ξύφος, τα οποία όταν γεννήθηκε αρσενικό παιδί, έγινε άνδρας, μπόρεσε να σηκώσει τον βράχο και τα βρήκε από κάτω. Αλλού όμως ο Θησέας λέει οι θέσεις ήταν το μέρος που τον περίμενε ο πατέρας του κοντά στον Κηφισό ποταμό, όπου πήγε τα σανδάλια, τα φορούσε τα σανδάλια και έδειξε το ξύφος στον Αιγαία και από αυτά αναγνωρίστηκε από τον πατέρα του. Και η τρίτη εκδοχή που μας δίνει ο Πλούταρχος είναι ότι Θησέας ονομάστηκε από την θυσία των μαλλιών του, τα οποία θυσίασε στον ποταμό Κηφισό όταν επέστρεψε ζωντανός από την Κρήτη, όπου πάλεψε με τον Μινόταυρο στο Λαβύρινθο, τον σκότωσε, τον αποκεφάλισε, βγήκε ζωντανός και επέστρεψε στην Αθήνα και τα μαλλιά του τα δόρισε στον Κηφισό ποταμό που τον περίμενε εκεί να σκύψει και να πιει το νερό του ζωντανός πίσω στην Αθήνα. Ο Στράβωνας πάλι ο γεωγράφος μας μιλάει για αυτούς οι οποίοι δεν έπρεπε να φορέσουν σανδάλια ποτέ. Και αυτοί ήταν οι Σαλίοι, οι Σαλίοι, οι ιερείς του Διός στη Δωδόνη. Όταν ο Δίας επέστρεψε ζωντανός πίσω στον Όλυμπο, μικρό παιδάκι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη μέσα στο ιδέον ή δικταίον άνδρο με την αμάρθεια να του δίνει το γάλα της και τις μέλισσες να πηγαίνουν κατευθείαν στο στόμα του στο μέλι, με μέλι και με γάλα. Αλλά όταν γύρισε να πάρει τον θρόνο του από τον Κρόνο τον πατέρα του στον Όλυμπο, κρύφτηκε κάτω από μία βελανιδιά η οποία τον προστάτεψε. Το ιερό δέντρο του Διός, η βελανιδιά, έδινε χρησμούς από το θρόισμα των φύλων και από την λαλιθρικίσα, δηλαδή το ξύλο που μαύρο σαν την καρακάξα έδινε χρησμούς. Από αυτό το ξύλο γίνονταν τα κατάρτια των καραβιών για να μπορούν να κατευθύνουν αυτά και το πλήρωμά τους σε ασφαλείς λιμένες. Μια μέρα κάποιοι προσκυνητές πήραν χρησμό, άναψαν φωτιά και έκαψαν κατά λάθος την ιερή βελανιδιά του Διός. Όμως μετά από χρησμό του μαντίου των Δελφών μπορούσαν να ξαναδημιουργήσουν το ιερό τους. Έτσι οι ιερείς μέσα σε βρεμένα υφάσματα μετέφεραν κλαδιά από την ιερή βελανιδιά στη νέα θέση του ιερού του Διός κοντά στο όρος Τόμαρος και επανίδρυσαν το μαντίο του Διός στη Δωδόνη. Εκεί υποσχέθηκαν να πατούν στη γη, να είναι κολόνες, οι ίδιοι τους να κάνουν τείχος και να προστατεύουν το ιερό του Διός και το δέντρο. Γι' αυτό και δεν έπλυναν ξανά τα πόδια τους. Ανοιφτόποδες τους ονομάζει ο Όμηρος.
από την Σκοτούσα ή Σκοτίνα μεταφέρθηκε στη Δοδόνη, το ιερό του Διός. Και η Σκοτούσα ανήκει στην πελασγιώτιδα Θεσσαλία. Στη μεταφορά του πήραν μέρος και γυναίκες πολλές, απόγονοι των οποίων είναι οι τωρινές προφήτισσες στην Δοδόνη. Από δε τούτου και πελασγικών δία και κλείστε. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε και το όνομα πελασγικός στον δία. Το χρηστήριον ήταν προηγουμένως περί την Σκοτούσαν πόλην της Πελασγιώτιδος. Εμπρισθέντος δε υπότινον του δένδρου, με την έχθη καταχρησμών του Απόλλωνος εν Δοδόνη. Ο Αχιλλέας δίνει μεγάλο όρκο στον δία, τον πελασγικό. Σε αυτόν που βρίσκεται στη Δοδόνη, αλλά κατάγεται από την Σκοτούσα ή Σκοτίνα. Δία της Δοδόνης, πρωτοκύβερνε πελασγικέ, που μένεις μακριά, την παγερή αφεντεύοντας Δοδόνη και τριγύρα χαμοκοιτάμενη, ανοιφτόποδη, ζουν οι σελοί οι δικοί σου προφήτες. Ο Ερμής είναι ο πρώτος θεός που φοράει τα φτερωτά χρυσά σανδάλια που του κατασκεύασε από ατόφιο χρυσάφι ο ύφεστος, ο σιδεράς των Ολυμπίων θεών. Αυτά οι Ρωμαίοι τα ονομάζουν τάλιρα ή τάλαρα. Τίλε άρο, αυτά που μεταφέρουν μακριά. Ταλαρία είναι ο πληθυντικός και τάλαρης είναι ο ενικός αριθμός ενός σανδαλιού. Τα χρυσά σανδάλια του Ερμή από την Οδύσσια του Ομήρου. Ο αργοφωνιάς Ερμής, ο ψυχολάτης, δίχως άργητα στα πόδια του χρυσά περνάει σανδάλια, πανόρια, αθάνατα, που ανάλαφρα σαν τις πνοές του ανέμου τον φέρναν πάνω από τις απέραντες στεριές και τα πελάγια. Και πήρε και το ραβδί στο χέρι του που τον θνητών τα μάτια γητεύει σε όσους θέλει κλειώντας και άλλους ξυπνά από τον ύπνο. Ο Ερμής ονομαζόταν και Πτηνοπέδιλος, γιατί πτερόεντα ήταν τα πέδιλά του. Είχανε φτερά από πτηνά. Τα πτερά των πτηνών έκαναν τα σανδάλια του Ερμή πτηνοπέδιλα. Τα χρυσά σανδάλια του Ερμή τον πήγαιναν παντού σαν την πνοή του ανέμου. Τα ίδια πέδιλα φορούσαν και ο Ζήτης και ο Κάλαης που πέταξαν με αυτά μέχρι τις πύλες του Άδη. Ο Ζήτης και ο Κάλαης, τα αδέλφια του Βορέα, είχαν φτερούγες ολοπόρφυρες σύμφωνα με τον Πίνδαρο στα πόδια και γαλανά μαλλιά. Ο Ερμής τα φτερωτά του σανδάλια τα δάνεισε στον Περσέα για να μπορέσει να πετάξει ψηλά και να βρει το μέρος όπου ήταν δεμένη η Ανδρομέδα, η κόρη του Κηφαία, και να τη σώσει. Ο Ηρόδοτος στο ταξίδι του στην Αίγυπτο επισκέφτηκε την πόλη Χέμη και εκεί είδε τον μεγάλο ναό των Χεμητών, ο οποίος ανήκε στον Περσέα. Τον Περσέα που φορούσε τα σανδάλια τα φτερωτά του Ερμή και με αυτά πετούσε γύρω από τον πλανήτη. Και όταν έφτανε στο ναό, άφηνε ένα σανδάλι του εκεί, χρησιμοποιημένο, και τότε επικρατούσε ευημερία στη χώρα. Στην περιοχή των Θηβών, κοντά στη Νεάπολη, υπάρχει μεγάλη πόλη η Χέμης, η πανόπολη των αρχαίων Ελλήνων, σήμερα Αχμίτ. Στην πόλη αυτή υπάρχει ιερό του Πεχρεσούν, του Περσέα, του γιού της Δανάης. Ο ναός έχει σχήμα τετράγωνο και γύρω του υπάρχουν φοίνικες. Στα προπύλαια του ναού, που είναι λίθινα και πολύ μεγάλα,
υψώνονται δύο λίθινοι αδριάντες. Μέσα σε αυτόν τον περίβολο υπάρχει ναός και μέσα σε αυτόν ένα άγαλμα του Περσέα. Οι χημίτες αυτοί λένε ότι ο Περσέας εμφανίστηκε πολλές φορές στη χώρα τους και πολλές φορές μέσα στο ιερό και έβρισκαν κάθε φορά μέσα σε αυτό ένα σανδάλι χρησιμοποιημένο. Το μήκος του ήταν 2 πύχιον, δηλαδή 90 εκατοστών. Όταν παρουσιαστεί αυτό το σανδάλι, οι Αιγύπτιοι λένε ότι σε ολόκληρη τη χώρα επικρατεί ευημερία. Αυτά λένε και προς τιμήν του Περσέα εκτελούν κατά τον ελληνικό τρόπο τα εξής. Τελούν γυμνικό αγώνα που περιλαμβάνει όλα τα είδη των αγωνισμάτων και δίνουν ως έπαθλα ζώα, χλένες και δέρματα. Σπουδαία σανδάλια είναι στον ελληνικό μύθο και τα σανδάλια του Ιάσονα. Του Ιάσονα, ο οποίος μονοσάνδαλος αναγνωρίστηκε από τον θείο του, γιατί ο χρησμός έλεγε ότι σε αυτόν θα πρέπει να δώσει την εξουσία. Ο Ιάσονας, ο γιος του Έσονα, γεννήθηκε στην Ιολκό. Ο Έσονας καταδιώχθηκε από τον ετεροθαλή αδελφό του τον Πελία και αυτό εμπιστεύτηκε τον γιο του στον κένταυρο Χείρονα. Ο μύθος λέει ότι ο Ιάσονας γεννήθηκε στην Ιολκό. Ο πατέρας του ήταν ο Έσονας και ο θείος του ο Πελίας. Ο Πελίας εποφθαλμιούσε τον θρόνο του Έσονα του αδελφού του και ήθελε να κάνει κακό στον Ιάσονα, ο οποίος σύμφωνα με το μύθο ονομαζόταν Διομήδης. Ο πατέρας του ο Έσονας ζήτησε από τον κένταυρο Χείρονα τη συμβουλή του και ο Χείρονας έδωσε ένα φάρμακο με το οποίο όταν το ήπιε ο Ιάσονας έμοιαζε τελείως νεκρός. Ο πατέρας του έκανε πως τον έκλαψε. Με τη γυναίκα του ζήτησαν από τον Πελία τον φοβερό να βγουν έξω από τα τείχη της πόλεως και να θάψουν το παιδί του στον Διομήδη, στον οικογενειακό του τάφο. Και αυτό έγινε. Τη νύχτα όμως ο Χείρονας έκλεψε το πτώμα του φερόμενου ως νεκρού Διομήδη και πήρε το σώμα που ήταν ζωντανό μετά από το αντίδοτο που του έδωσε ο Χείρονας και μεγάλωσε το παιδί που θεραπευμένο από τον θάνατο ονομάστηκε Ιάσον, ο θεραπευτής. Όταν μεγάλωσε, ένα μεταγιόν που φορούσε στο στήθος του αποδείκνυε τη βασιλική του καταγωγή. Και ο Χείρονας τον έστειλε πίσω στην Ιολκό, δυνατό παλικάρι για να πάρει πίσω το βασίλειό του. Στο δρόμο του όμως συνάντησε μια γερόντισσα. Γέροντες και οι γερόντισσες θεωρούν το σοφή γιατί είχαν ζήσει και είχαν μάθει πολλά στη ζωή τους. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη θεά Αθηνά, η οποία έδωσε με αυτόν τον τρόπο μία λύση στο πρόβλημα του Ιάσου. Έπρεπε να περάσουν ένα ποτάμι και η γριά ζήτησε τη βοήθεια του Ιάσονα γιατί δεν ήξερε κολύμπι. Και ο Ιάσονας πέρασε τη γριά γυναίκα που εξαφανίστηκε μόλις έφτασαν απέναντι, αλλά έχασε το ένα του από τα 2 σανδάλια. Και μπήκε στο παλάτι του Πελία, του θείου του, με 1 σανδάλι. Ο Πελίας θυσίαζε και κατατρόμαξε όταν είδε τον μονοσάνδαλο Ιάσονα να μπαίνει στο παλάτι, γιατί ο χρησμός του είπε
θα ζήσεις μακάριος, ευτυχισμένος. Ένα μόνο πράγμα να φοβάσαι. Όταν εμφανιστεί στο παλάτι σου κάποιος μονοσάνταλος. Πότε φόρεσαν οι άνθρωποι υποδήματα? Ποια ήταν η ανάγκη να τους κάνει να υποδέσουν τα πόδια τους μέχρι τους αστραγάλους για να τα προστατεύσουν? Σήμερα ο νονός κάνει δώρο στο βαφτιστήρι του υποδήματα για να περπατήσει πρώτη φορά με την δύναμη του νονού, με την ευλογία του, με την εξουσία ίσως που ένας δυνατός νονός θα παράσχει στο βαφτιστήρι του στην υπόλοιπη ζωή του. Τα αρχαιότερα υποδήματα στον πλανήτη βρέθηκαν στην Αμερική. Τα σανδάλια του Όρεγκον είναι περίπου 10.000 ετών. Είναι πλεκτά από χόρτα, είναι επίπεδα και κλειστά μπροστά και έχουν διπλή σόλα. Στο Όρεγκον βρέθηκαν πάνω από 100 ζευγάρια σανδάλια. Το 2008 στην Αρμενία βρέθηκε το αρχαιότερο δερμάτινο παπούτσι. Κατασκευάστηκε από ένα ενιαίο κομμάτι από δέρμα γελάδας, δένει με δερμάτινο κορδόνι στο μπροστινό και πίσω μέρος. 200 χρόνια αργότερα, ο Ότζι, ο άνθρωπος των πάγων, φόρεσε και αυτός υποδήματα, Wise Men. Τα Ότζι που χρονολογούνται στα 3.300 χρόνια π.Χ. είναι καφέ στο χρώμα. Οι σόλες είναι κατασκευασμένες από δέρμα αρκούδας και έχουν δέρμα από ελάφιστα πλάγια και ένα χόρτινο κορδόνι το οποίο δένει σφιχτά γύρω από το πόδι. Όπως βλέπουμε, τα πρώτα υποδήματα ήταν πολύ απλά σε σχέδιο. Ήταν σακούλες για την προστασία των ποδιών από τους βράχους, τους γκρεμούς και το κρύο του χειμώνα. Παπούτσια φορούσαν όσοι κατοικούσαν σε ψυχρότερα κλίματα. Αλλά με το που φόρεσαν παπούτσια οι άνθρωποι, αναπτύχθηκαν λιγότερο και έγιναν λεπτότερα τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ένα άλλο υπόδημα που φορέθηκε στον πλανήτη μας κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική. Είναι τα υποδήματα που ονομάζονται μοκασίνια. Μοκασίνια είναι τα υποδήματα των Ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική. Κατασκευάστηκαν από δέρμα βίσων, άγριου τάβρου. Πολλά μοκασίνια είναι διακοσμένα με χάνδρες και άλλα διακοσμητικά στολίδια. Τα μοκασίνια δεν σχεδιάστηκαν για να βρέχονται σε υγρές καιρικές συνθήκες και επίσης για τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, γιατί τότε οι Ιθαγενείς περπατούσαν ξυπόλοιτοι. Τα μοκασίνια προστατεύουν το πόδι, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν σε αυτόν που τα φοράει να αισθάνεται το έδαφος. Οι Ινδιάνοι Plains φορούσαν μοκασίνια με σκληρή σόλα, επειδή η περιοχή τους ήταν γεμάτη με βράχους και κάκτους. Ενώ οι Ινδιάνοι της Ανατολής φορούσαν μοκασίν με λεπτή σόλα, για να περπατούν πάνω σε έδαφος σκεπασμένο με φύλλα από δέντρα δασών. Τα μοκασίνια είναι πάντα του ιδίου καφέ χρώματος. Τα αρχαιότερα μοκασίνια στην Αμερική χρονολογήθηκαν στα 10.600 χρόνια π.Χ. Ανήκαν στον άνθρωπο της σπηλιάς του πνεύματος. Spirit Cave Men. Εκεί βρέθηκε και η αρχαιότερη μούμια της Βορείου Αμερικής, στην έρημο της Νεβάδα. The Spirit Cave Mummy of Nevada ανήκει σε Καυκάσιο στη Νεβάδα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε την παρουσία Ευρωπαίου στη Βόρεια Αμερική, ψηλού, ξανθού ίσως, με γαλανούς οφθαλμούς στη Βόρεια Αμερική 10.600 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού.
Υποδήματα έχουμε και στην Κίνα. Υποδήματα φορούσε ο άνδρας Τσερτσέν στην Ξένη Γη, στην Ξίν Γιάνγκ, στην έρημο του Τακλαμακάν και επίσης η ωραία του Λουλάν. Η ωραία του Λουλάν φορούσε δερμάτινα υποδήματα 1800 χρόνια π.Χ., ενώ οι μπότες του άνδρα Τσερτσέν στην περιοχή Ξίν Γιάνγκ ήταν μαλακές, λευκές από δέρμα ελαφιού και έφταναν πιο πάνω από τα γόνατά του. Ενώ ο Γιν Παν Μεν φορούσε κεντητά υποδήματα από ύφασμα με ανασηκωμένες μύτες. Το σανδάλι το φορούσαν και οι άνδρες και οι γυναίκες στον αρχαίο κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε δύο ωραιότατα παραδείγματα σανδαλιών σε γυναικεία πόδια. Στο πόδι της θεάς Αφροδίτης, στην Δήλο και στην Πέλα της Μακεδονίας. Το σανδάλι της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη απειλεί με το σανδάλι της τον Πάνα που επιχειρεί να την αρπάξει. Ο μικρός έρωτας τραβάει από το κέρατό του τον Πάνα για να τον σταματήσει. Το σύμπλεγμα αυτό τριών μορφών πάνω, τριών αγαλμάτων πάνω στην ίδια βάση βρέθηκε στην οικία των Ποσειδονιαστών, δηλαδή των πλειοκτητών από τη Βηρυτό, στο ιερό του Απόλλωνος στη Δήλο. Χρονολογείται στα 100 χρόνια π.Χ. και αποδίδεται σε κάποιο αττικό εργαστήριο, ίσως εγκατεστημένο στη Δήλο. Ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλας, της πατρίδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορούμε να δούμε την αποσανδαλίζουσα Αφροδίτη. Την Αφροδίτη που λύνει το σανδάλι της. Πρόκειται για κεραμικό ειδόλιο όπου η Αφροδίτη δένει το σανδάλι της με το δεξί της χέρι. Το σανδάλι έχει επάνω του στρογγυλό κόσμο. Με το σανδάλι και το νούμερό του έγιναν μετρήσεις. Μάλιστα με το σανδάλι του Ηρακλή δημιουργήθηκε, χτίστηκε ο ναός της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη, ο εκατόμπεδος, ο οποίος είχε μήκος 100 ποδών του Ηρακλέως. Και πρέπει να φανταστούμε ότι είχε περίπου 45 πόντους το πόδι του Ηρακλή, δηλαδή φορούσε σήμερα 45 νούμερο παπούτσι ο Ηρακλής, ο οποίος με το υπόδειγμά του έδωσε την ιδέα να κατασκευαστεί ο βαρύς δωρικού ρυθμού ναός της θεάς Αθηνάς, προστάτηδας της πόλεως, στον Παρθενώνα της Ακρόπολης της Αθήνας. Από τα 150 διαφορετικά είδη υποδημάτων, τα οποία αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία, θα σας πω μερικά τα οποία υπάρχουν και μέχρι σήμερα, ιστορικά υποδήματα, τα οποία επαναλαμβάνονται στη χρήση τους μέχρι σήμερα και γι' αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε τι σημαίνει η χρήση τους. Αραβίλες, αρβίλη, αβιλής, αρβίλα, αρβίλη. Τα πιο φημισμένα άρβυλα είναι τα άρβυλα του Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας γυρίζει νικητής μετά από τον δεκαετή Τροϊκό πόλεμο στις Μυκήνες και η Κλυτεμνίστρα διατάσσει τις υπηρέτριες πριν κατεβεί από την άμαξα που τον φέρνει στο παλάτι να στρώσουν πορφυρά και ολοκέντητα χαλιά και νήματα κόκκινα. Το κόκκινο πρώτο χαλί το αναφέρει ο Αισχύλος στον Αγαμέμνονά του και μας λέει ο Αγαμέμνονας δεν τολμά να πατήσει πάνω σε αυτή την ύβρη. Δεν είμαι θεός της, λέει, να πατήσω πάνω σε αυτά τα πολύτιμα υφάσματα
γιατί τα έστρωναν ίσως στους ναούς για να περάσει από πάνω η εικόνα, το άγαλμα του Θεού. Η κλητεμνήστρα του λέει «Όσα όστρακα έχει η θάλασσα, όσες πορφύρες είναι δικές μας». Γιατί η πορφύρα βγαίνει στην Πελοπόννησο κοντά στο Άργος και εμείς έχουμε άφθονη και τα υφάσματα είναι πολλά. Γι' αυτό το πολύτιμο αυτό ύφασμα είναι για σένα να το πατήσεις. Και ο Αγαμέμνονας, ενώ διστάζει, πείθεται από την Κλητεμνήστρα, αλλά λέει «Πες στις υπηρέτριες να μου λύσουν τα άρβυλα, να πατήσω ξυπόλυτος πάνω σε αυτό το πολύτιμο ύφασμα, να μην το βλάψω, μην βλάψω τις κλωστές του και την ομορφιά του με τα άρβυλα μου». Εμβάς, εμβάδες, υποδήματα περιπάτου. Έμβασης, ο περίπατος. Εμβαίνω, πατώ. Εμβάδες φορούσαν οι κομικοί ποιητές. Ο Απελής, ο προσωπικός ζωγράφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταγόταν ή από την Ίσοκο, ή από την Έφεσο, ή από την πόλη Κολοφώνα, η οποία βρισκόταν κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Ο Απελής, όταν βρισκόταν στην Αθήνα, είχε ζωγραφίσει έναν ήρωα ο οποίος φορούσε εμβάδες, υποδήματα τα οποία τα είχε ζωγραφίσει χωρίς ακριβώς να γνωρίζει πώς ήταν αυτό το υπόδημα. Κάποτε ο Απελής είχε κατασκευάσει ένα ζωγραφικό πίνακα και τον εξέθεσε στην αγορά των Αθηνών. Καθόταν από πίσω για να ακούει τα σχόλια των Αθηναίων. Τότε άκουσε κάποιον που είπε «Οι ημάδες των σανδαλίων ή των εμβάδων δεν είναι σωστά δεμένοι». Ο Απελής φανερώθηκε τότε και ρώτησε τον άνθρωπο τι δουλειά κάνει. Εκείνος του είπε «Είμαι σανδαλοποιός, γι' αυτό παρατήρησα τη λεπτομέρεια». Ο Απελής είδε ότι όντως υπήρχε λάθος και τον ευχαρίστησε. Απέσυρε το έργο από το βάθρο του και το επιδιόρθωσε. Διορθωμένο το ξανάστησε στην αγορά και ξανακρύφθηκε πίσω από αυτό. Τότε εμφανίστηκε πάλι ο υποδηματοποιός και είπε «Η έκφραση του προσώπου δεν είναι η πρέπουσα». Τότε ο Απελής νευριασμένος φώναξε «Όχι πιο πάνω από το υπόδημα». Τη φράση αυτή αναφέρει και ο Απελής και το νόημά της είναι να μην ξεπερνάει κάποιος την δικαιοδοσία του. Δηλαδή ο υποδηματοποιός ήταν κατάλληλος να κρίνει ένα υπόδημα, αλλά όχι και το χαμόγελο του προσώπου ενός ήρωα στο έργο ενός ζωγράφου. Και ο Λουκιανός λέει ότι κάθε υπόδημα δεν πρέπει να γίνεται σε μεγαλύτερο νούμερο από ό,τι μπορούμε να φορέσουμε. Γιατί θα πέσουμε και θα σκοντάψουμε με το μεγάλο παπούτσι. Κάλτι, κάλτι, κάλτιος. Σικελικά λεπτά κύλα υποδήματα. Για το κάτιον ή κάλτιον, το ρωμαϊκό υπόδημα, μας μιλάει και ο Πλούταρχος στους Βίους Παράλληλους. Έναν Ρωμαίο άρχοντα το ρωτούν γιατί θέλει να χωρίσει τη γυναίκα του. Και αυτός λέει «Όταν οι φίλοι του τον ρωτούν δεν είναι φρόνιμη, δεν είναι όμορφη, δεν κάνει παιδιά». Αυτός δείχνει το κάτιον του, το υπόδημά του και λέει «Δεν είναι όμορφο, δεν είναι καινούριο». Ποιος από εσάς όμως ξέρει σε ποιο μέρος του ποδιού μου με χτυπάει? Η Καρβατίνη ή Καρπατίνη ή Καρπάτινον ήταν υπόδημα κατασκευασμένο από νεόδαρτο βόδι. Οι πολεμιστές γύρω από
τις κνήμες τους φορούσαν τις περικνημίδες για να προστατεύουν τα πόδια τους, κυρίως οι υπείς, από τα βέλη, τα τοξεύματα και τα κοντάρια των εχθρών που τους έριχναν κατά την ύπευσή τους. Ενώ ο κοθόρνος είναι είδος υποδήματος και είδος ανθρώπου. Είδος ανθρώπου πολύ ευμετάβλητου. Σαν υπόδημα ο κοθόρνος ήταν μεγάλο, χοντροκαμωμένο. Είχε πέλμα παχύ και πλατή, χωρίς καμάρα, δηλαδή μονοκατοικία. Ήταν ψηλό και έφτανε μέχρι τη μέση της κνήμης, σαν μπότα. Το ίδιο υπόδημα φοριόταν και από τα δύο πόδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως ο Θυραμένης στην Αθήνα, τον οποίο αναφέρει ο Αριστοφάνης, οι οποίοι μετέβαλαν γνώμη ανά πάσα στιγμή, ονομάστηκαν κοθόρνοι ή κόθορνοι, γιατί τα υποδήματα αυτά μπορούσαν να φορεθούν δεξί-αριστερό, αριστερό-δεξί, χωρίς να έχουν διαφορά μεταξύ τους. Οι ευμετάβολοι, αυτοί που επαινούσαν κάτι και μετά το κατηγορούσαν, ή κατηγορούσαν ένα άλλο και μετά μπορούσαν να το εκθιάσουν και να το θεοποιήσουν, ονομάζονταν στην αρχαία Αθήνα κόθορνοι, τύποι οι οποίοι άλλαζαν κυρίως πολιτικά στρατόπεδα με πολύ μεγάλη ευκολία. Η κρυπής είναι ένα από τα πιο γνωστά αρχαία ελληνικά υποδήματα για άνδρες. Από σκήτος δέρμα με υψηλά κατήματα σόλες, η κρυπής έφτανε πάνω από τον αστράγαλο. Κρυπής ή ερπής. Έρπο. Ερπής. Ο κατασκευαστής των κρυπίδων ονομαζόταν κρυπιδουργός και ο πολιτής των κρυπίδων κρυπιδοπόλης. Το να φοράς κρυπίδες, κρυπίδωμα, από το κρυπιδό βάζω κρυπίδες και γενικά φορώ υποδήματα. Άλλα υποδήματα ήταν τα κρούπαλα, υψηλά ξύλινα υποδήματα, σήμερα οι γαλέντζες, κρούπετα από τις κλίδες, έτσι λεγόταν και τα κρόταλα γιατί έκαναν κρότο. Ενώ κρούπετα ονομάζονταν τα υψηλά ξύλινα γυναικεία υποδήματα. Μισοπερσικά ήταν ιδιαίτερα συρτά υποδήματα, η εμβάς, με ψηλή πτέρνα για τις γυναίκες της Περσίας, αργότερα τα πασούμια ή τα περσούμια και τα γοβάκια. Ενώ νυμφίδες ή νυμφικά σανδάλια πρόσφερε ο γαμπρός την ημέρα του γάμου στην νύφη. Η νύφη φορούσε λευκό ένδυμα, πέπλο, την τσίπα, νυμφίδες και γαμήλιο στεφάνι, το άνθος της Αφροδίτης. Ο γαμπρός στην αρχαία Ελλάδα έστελνε την προξενήτρα στο σπίτι της νύφης, εφόσον ήδη είχε λογοδοθεί από τους γονείς του με αυτήν και είχαν ήδη ανταλλαγεί τα πρικοσύμφωνα του τι δίνει ο γαμπρός και η νύφη ο ένας στον άλλον. Έτσι επίκειτο ο γάμος. Στο σπίτι της νύφης πήγαινε η προξενήτρα για να πάρει το αχνάρι της, δηλαδή το νούμερο του υποδήματος που φορούσε η νύφη. Και ο γαμπρός ανέθετε στο σκητοτόμο με το αχνάρι αυτό να κατασκευάσει υποδήματα για την νύφη για όλη της τη ζωή. Εκτός από τα νυφικά τα οποία θα φορούσε η νύφη στο γάμο της, που ήταν δώρο του γαμπρού, και κάτω από αυτά μέχρι σήμερα γράφει τα ονόματα των φιλενάδων της. Και όποιος σβηστεί πρώτο, αυτή θα είναι η αμέσως επόμενη που θα παντρευτεί. Τα υποδήματα λοιπόν την παραμονή του γάμου, ο γαμπρός τα έστελνε φορτωμένα πάνω σε ένα μουλάρι στο σπίτι της νύφης, όπου γινόταν
η επαυλία. Δηλαδή στην αυλή η νύφη έβλεπε να ανοίγουν οι θήκες και να βλέπει μέσα σε αυτές τις θήκες υποδήματα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, χειμωνιάτικα, κλειστά και ανοιξιάτικα. Μερικές νύφες δεν άρεσαν τον γαμπρό και του έδωσαν τα παπούτσια του στο χέρι. Και ο γάμος δεν έγινε ποτέ. Ενώ ο γαμπρός έπρεπε όταν αποδημούσε να πάρει οπωσδήποτε νύφη από τον τόπο του. Να γνωρίζει τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος, της μητέρας πατρίδος, της Μητροπόλεως, για να μην πάει στην Κίνα ή στις Ινδίες ή στην Αφρική, όπου μια ξένη γυναίκα θα έκανε τα παιδιά της ξένα προς τον Έλλη. Γι' αυτό ο γαμπρός έπαιρνε πάντα παπούτσια από τον τόπο του. Τα πέδιλα ή ποδόηλα είδους σανδαλιών που έφταναν μέχρι το γόνατο και σύμφωνα με τον Ηρόδοτο περί τους πόδας ηλούμενα, δεμένα γύρω από το πόδι. Περισχυδής, είδος υποδήματος σχισμένου ολόγυρα. Περισχυδής ήταν τα υποδήματα του Άμμονος Διός και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα αρχαία ελληνικά υποδήματα, οι σεμπάδες, σαμπό στην Ευρώπη, τα σαμπό, ξύλινα υποδήματα, κλειστά μπροστά, έμειναν να γίνουν πάρα πολύ φημισμένα στην Ολλανδία τον 15ο αιώνα. Οι εργάτες ενός εργοστασίου είδαν ότι το πλήθος των εργατών σε μία υφαντουργία επρόκειτο να αντικατασταθεί με μηχανήματα. Τρομοκρατημένοι οι εργάτες, οι οποίοι έβλεπαν να χάνουν τις εργασίες τους, το ψωμί τους, πήγαν στο εργοστάσιο, έβγαλαν τις σεμπάδες, τα σαμπό τους, και έκαναν το πρώτο σαμποτάζ. Έριξαν πάνω στα μηχανήματα τα υποδήματα και κατέστρεψαν τη μηχανή η οποία προσπάθησε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Σήμερα η λέξη σαμποτάζ σημαίνει την δολιοφθορά. Ενώ τσαγγεία είναι τα πολύ πρακτικά βυζαντινά υποδήματα, ο υποδηματοποιός ονομάζεται τζαγκάριος ή τζαγκάρης, σήμερα τσαγκάρης. Τσαγγεία φορούσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και από αυτά αναγνωρίστηκε ανάμεσα στους νεκρούς μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, πάνω στα ολοπόρφυρα κατακόκκινα τσαγγεία του ήταν κεντυμένη χρυσή δικέφαλη αϊτή. Τα υποδήματα του αυτοκράτορος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας φορά και ο Πάπας της Ρώμης. Και αυτός φορά κόκκινα τσαγγεία ως υπόδειγμα, ως παραδείγμα, ως μίμηση των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ως δείγμα εξουσίας. Τροχάδες, είδος σανδαλιών για άνετο τρέξιμο στα χωράφια και στη βοσκή. Ακόμα και σήμερα οι τροχάδες κατασκευάζονται στη Σκύρο, όπου τα ονομάζουν μέχρι σήμερα τροχάδια. Τα τροχάδια της Σύρου σήμερα γίνονται χειροποίητα, για σόλες χρησιμοποιούν παλιά λάστιχα αυτοκινήτου, ενώ στο πάνω μέρος είναι κατασκευασμένα από γνήσιο δέρμα. Τα τροχάδια τα φορούν οι βοσκοί της Σύρου, γιατί αντέχουν στο νερό και το χιόνι και είναι κατάλληλα για περπάτημα
σε κακοτράχαλα μέρη με κοφτερούς βράχους. Το χειμώνα τα τροχάδια φορουγιούνται με μάλινες κάλτσες, τα τσουράπια, που είναι κομμένες έτσι ώστε να αφήνουν εκτεθειμένα τα δάχτυλα και τις πτέρνες. Οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας, για να φορέσουν υποδήματα τα οποία κάλυπταν μεγάλο μέρος του ποδιού τους και δεν ήταν ανοιχτά, χρησιμοποιούσαν ένα μέταλλο ή ένα κομμάτι από οστό εκλεπτισμένο, το οποίο υποβοηθούσε το πόδι να γλιστρήσει μέσα στο υπόδημα. Επειδή μερικά από αυτά τα υποδετήρια, αυτά που βοηθούσαν τους ανθρώπους να φορέσουν το υπόδημά τους, ήταν οστέινα, έμεινε και η λέξη στο κόκαλο, που μπορεί να είναι και από πλαστικό, που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα για να φορέσουμε εύκολα το υπόδημά μας. Ο σκητοτόμος, ο υποδηματοποιός, χρησιμοποιεί δέρματα για να κατασκευάσει τα υποδήματα. Από τον Όμηρο παίρνουμε μία εικόνα πώς τεντώνει τα δέρματα ο Βυρσοδέψης για να τα κάνει μακρύτερα, για να τα λιάνει, και έτσι ένα τέτοιο δέρμα θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των υποδημάτων. Πώς όντας πει να δώσει ο μάστορας στρανού βοδιού το μάρι να το τεντώσουν οι καλφάδες του με ξύγι ποτισμένο, και αυτοί το παίρνουν και μακραίνοντας ολούθε το τεντώνουν. Και πίνει το ταουμάρι το άλυμα και το νερό του φεύγει. Πολύ ως το τραβούν. Και αυτό τεντώνεται του μάκρους πέρα ως πέρα. Με τα δέρματα ο σκητοτόμος κατασκευάζει τα πατρών των υποδημάτων, τα οποία ονομάζονται μόλες. Οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να βρουν έτοιμο παπούτσι. Γι' αυτό τους έπαιρναν τα μέτρα και τα υποδήματα ήταν στα μέτρα του ιδιοκτήτη. Έτσι και το παπούτσι της Ταχτοπούτας στα νεότερα παραμύθια είχε κατασκευαστεί στα μέτρα της. Όταν το δοκίμασε ο πρίγκιπας στα πόδια των κακών της αδελφών, δεν χωρούσε με τίποτε το πόδι της κάθε μιας από αυτές που προσπάθησε να το δοκιμάσει, γιατί ήταν φτιαγμένο μόνο για το πόδι της Ταχτοπούτας. Ο Πλάτωνας αναφέρει για πρώτη φορά το καλόποδον. Το καλόποδον είναι ξύλινο πόδι στα μέτρα κάποιου για τον οποίο θα κατασκευαστούν, στο νούμερό του που έχει το σχήμα του ποδιού του, αρκετά ζευγάρια υποδήματα. Από το συμπόσιο του Πλάτωνος. Έχουν τι τιούτων όργανων ίον οι σκητοτόμοι περί των καλόποδα λιένοντες τα σκητών τα ζητητίδες. Έχοντας ένα όργανο παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούν οι σκητοτόμοι, οι υποδηματοποιοί, για να λιένουν τις ρητίδες των δερμάτων γύρω από τον καλάποδα ή καλόποδα. Από τον καλάποδα ή καλόποδα του Πλάτωνος, της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ., γίνονται και δύο τύποι ανθρώπων. Καλαπόδι λέγεται ο τύπος του ανθρώπου, ο οποίος επίσης είναι ευμετάβολος και χωράει σε πολλά υποδήματα. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος πάει και αυτός, ενώ καλαπόδι ονομάζεται η γυναίκα πόρνη, η οποία συμβρίσκεται με πολλούς και διάφορους άντρες. Καλαπόδι όμως είναι και ο άνθρωπος ο λεπτοκαμωμένος που χωράει σε πολλά υποδήματα, ενώ καλαπόδι ονομάζεται και αυτό το ξύλινο πόδι, το οποίο βάζουμε μέσα στα υποδήματά μας για να κρατά το δέρμα τεντωμένο, ιδίως για γυαλιστερά και ευαίσθητα υποδήματα κατασκευασμένα από λουστρίνη.
Τα υποδήματα είναι δερμάτινα και ο Πλούταρχος στον βίο του Σύλλα, του Ρωμαίου στρατηγού που κατέλαβε την Αθήνα και την έφερε σε μεγάλη πείνα και ένδια, μας λέει ότι οι Αθηναίοι έβραζαν τα υποδήματά τους και τα έτρωγαν σαν να ήταν δέρμα κρέας στη μεγάλη πείνα της Αθήνας των Ελλήνων κάτω από την κατοχή εγκληματιών κατακτητών. Ο Αθηναίος Στρεψιάδης επιστρέφει στο σπίτι του και η κόρη του τον περιμένει με ανοιχτό το στόμα. Της βάζει στο στόμα έναν οβολό και αυτή του λύνει τα υποδήματα, τα παίρνει για να τα γυαλίσει και του πλένει τα πόδια για να τον ξεκουράσει. Οι Έλληνες φορούσαν τα πατώφελα, δηλαδή υποδήματα με φελό μέσα στο σπίτι, τις σημερινές παντόφλες, όταν άλλοι λαοί έμειναν ανοιφτόποδες και ξυπόλοιτοι μέχρι σήμερα. Υποδήματα γινόταν με μακριές μύτες για να σκοτώνουν και τις κατσαρίδες στη γωνία, όπως έλεγαν με αυτές τις μακριές μύτες, ή κουντ, κοντά, με κοντή μύτη. Εξού και κουντουράς, αυτός που κατασκευάζει τα υποδήματα με την κουντή, κοντή κομμένη μύτη. Ή την κομμένη ουρά, κουντή ουρά, ο κουντουράς, ο υποδηματοποιός. Το γυάλισμα των υποδημάτων γινόταν με ορυκτή ύλη που λεγόταν αγύρατος. Η βαφή των υποδημάτων γινόταν με τα μελαντήρια, δηλαδή αυτά που τους έδιναν μαύρο χρώμα. Μέχρι και σήμερα έμεινε στις χώρες της Ανατολής ο λούστρος, ο οποίος υπήρχε παλιότερα και στην Ελλάδα, ο οποίος γυάλιζε, λουστράριζε τα υποδήματά μας στον δρόμο. Εκεί που περπατούσαμε και ήταν σκονισμένα, τα λουστράραμε και τα βάφαμε. Τα βάφαμε και τα λουστράραμε. Ο Διογέννης μπήκε με λασπωμένα υποδήματα και πάτησε στα χαλιά του Πλάτωνα, που ήταν πάρα πολύ φημισμένα. Είπε ότι πάτησε την ματαιοδοξία του Πλάτωνα. Αλλά άλλοι φιλόσοφοι στην Αθήνα είπαν με άλλη ματαιοδοξία. Σήμερα λέμε μπήκε με τα τσαρούχια, δηλαδή με τα βρώμικα αγροτικά υποδήματα μέσα σε ένα πλούσιο σπίτι. Η φράση «για άλλον ράφτηκε το υπόδημα και άλλος το φόρεσε» υπόθηκε για τους δύο τυράννους των μικρασιατικών απικιών, όταν ο ένας έκανε την επανάσταση και ο άλλος την πλήρωση. Για τον Ιστιαίο και τον Αρισταγόρα, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτινάξουν το περσικό ζυγό από τις μικρασιατικές απικίες. Ο Αρταφέρνης, βλέποντας την υποκρισία του Ιστιαίου και επειδή γνώριζε την αληθινή αιτία της αποστασίας των Ιωνικών απικιών, είπε στον τύρανο της Μιλή του Ιστιαίου: «Ιδού πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, Ιστιαίε, εσύ με ενέραψες το υπόδημα και το φόρεσε ο Αρισταγόρας». Για την αξία των υποδημάτων μας μιλά ο Λυσίας και ο Λουκιάνος. Ο Λυσίας αναφέρει ότι 8 μνές το χρόνο είναι υπερβολικό ποσό για ρούχα, υποδήματα, πλήσιμο και κούρεμα για 2 μικρά αγόρια και ένα κοριτσάκι. Ενώ ο Αριστοφάνης θεωρεί 8 δραχμές πολλά χρήματα για ένα ζευγάρι σανδάλια. Ενώ ο Λουκιανός στους εταιρικούς διαλόγους μας λέει ότι τα πιο φημισμένα υποδήματα της εποχής του είναι τα σανδάλια, τα επίχρυσα σανδάλια από τα Πάταρα της Λυκίας, τα υποδήματα της Οικειώνος, τα οποία στοιχίζουν 2 δραχμές. Υποδήματα φετίχ.
τα γουβάκια της Βασιλοπούλας, τα πασουμάκια των Παλακίδων, οι εραστές που πίνουν στο γοβάκι της κοπέλας τους. Γόβα στιλέτο, φωνικό όπλο. Από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υποδηματοποιία προέκυψαν και ονόματα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο, όπως ο Παπουτσής, ο Υποδηματάς, ο Ποδηματάς, ο Καλτσάς, ο Καλτσής, ο Τσαγκάρης, ο Τσαγκαράκης, ο Τσαρούχης και ο Τσαρουχάς. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι τα υποδήματα όταν τριφτούν και πολύ χρησιμοποιηθούν τα πετάμε. Έτσι πετούμε και ανθρώπους και αντικείμενα και καταστάσεις σαν τα παλιά παπούτσια. Δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε σαν υποδήματα ή σαν άψυχα σκεύη και να τα πετάμε όταν κουραστούν και αχρηστευτούν στις υπηρεσίες μας. Τα υποδήματα χρησιμοποιούνται και στα μάγια. Μία μάγισσα από τη Συρία ζητά κάποια προσωπικά αντικείμενα του άνδρα στον οποίο θα κάνει μάγια και της δίνουν τα σανδάλια του. Τα κρεμά στον τοίχο και με αλάτι που ρίχνει στη φωτιά και με ξόρκια θα κάνει τον άνθρωπο που φορούσε αυτά τα σανδάλια και είναι μέρος από αυτόν γιατί τα φόρεσε επάνω του να γυρίσει πίσω. Τα σανδάλια έκαναν τον Ερμή και τον Περσέα να πετάνε στους ουρανούς και εμείς με μαγικά σανδάλια πετάξαμε στους ουρανούς και προσγειωνόμαστε στη γη για να πατήσουμε πάνω στα χνάρια των προγόνων μας με την ίδια κοινή ιστορία της Μητρόπολης, παίρνοντας μαζί μας παπούτσια από τον τόπο μας στην Αποικία για να συνεχίσουμε την ιστορία των Ελλήνων και σε άλλα μέρη του πλανήτη.